Έλα. Αγγελική. Τι κάνεις παιδί μου, τι κάνεις? Εδώ. Πώς είσαι? Κουρασμένη πολύ. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι κατάλαβα, τα έχεις μπερδέψει πάρα πολύ. Γιατί είμαι μπερδεμένη ίδια. Εσύ όντως μίλησες εκεί σε τσάτ? Πρέπει να είμαι πολύ χάλια. Ναι. Κάποιο διάστημα έρχεται και παραπάνω. Ούτε θυμάμαι καν. Μήπως έχεις μπερδέψει την ημερομηνία που χάθηκε, ρε παιδί μου, την ημέρα που χάθηκε? Το σκέφτηκε, τα έβαλε πάλι κάτω, γιατί δεν έγινε η δήλωση αμέσως. Και λέω, μην τυχόν έχει γίνει κανένα μπέρδεμα, γιατί και εμάς μας δυσκολεύει αυτό. Κοίτα, σου λέω, εντάξει, όσοι αρχή νόμιζα ότι κάπου είχε πάει να ξεκουραστεί κάποιο διάστημα. Και δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν είχα σημειώσει. Αλλά ήταν εκείνη 22-23, νομίζω ήταν Τρίτη. Αυγούστου. Η γειτόνισσα που λέει ότι άκουγε πριν καυγάδες, ορλιαχτά, σαν να χτυπάει επευθές επιπλά. Τι στην ευχή γινόταν εκεί? Όχι μόνο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι, εντάξει. Απλά έρχομαστε σε διαπληκτισμούς για διάφορες βλακίες εδώ πέρα. Ήμουν και εγώ, δεν ήμουν καλά. Είχε φύγει. Έπαθε κάτι αυτό που έκανε και. Δεν ήταν καθόλου καλά η σταυρούλα. Λένε ότι είχε πάρει αρκετά χρήματα από την. Καμία σχέση. Ότι είχε δανειστεί αρκετά, λέει. Καμία σχέση η Αγγελική. Ναι, αλλά το κατέθεσε η σταυρούλα και αυτό. Ότι είχε πάρει δανεικά από την. Καθόλου τι πράγμα. Δεν σου το είχε πει εσένα? Όχι, καθόλου. Ναι. Και πού τα είχε τα λεφτά, αφού εγώ τα βιβλιάρια, εγώ τα είχα, δεν είδα κάτι. Αγάπη μου, γλυκά, είχε πάρει λεφτά. Πώς δεν είδα κάτι καταθέσει, Αγγελική? Εγώ τα είχα, τα κινούσα. Και τη δικιά μου και τη σταυρούλα. Εσείς είχατε ένα κοινό λογαριασμό και είχε και ένα λογαριασμό ατομικό σταυρούλα. Ναι, δεν υπήρχε κάτι, κάποια κίνηση. Πού ξέρεις τον ατομικό της αν είχε, ρε παιδί μου, αν είχε βάλει τα χρήματα εκεί? Θα το έβλεπα, αφού εγώ τα κινούσα, σου λέω. Και στον ατομικό της εσύ πήγαινες με την κάρτα? Ναι, ναι. Μάλιστα. Και δεν είχες δει να έχουν μπει χρήματα από τότε με την Ελένη, πιο πριν? Όχι. Αυτό που έλεγε ότι ετοιμαζόσασταν να κάνετε μια επιχείρηση μαζί με την. Μήπως είχε πάρει τα χρήματα τότε και να βάγει αυτό? Όχι, και δεν πήρε τίποτα χρήματα. Και πού τα πήγε τα χρήματα, αν πήρε? Σε έχουν μείνει καθόλου χρήματα? Αν θέλει να γυρίσει, αν θέλει να κάνει καμιά ανάληψη, κάτι, τη έχουν μείνει χρήματα στον ατομικό? Δεν έχει πάρει κάτι κάτι, Αγγελική. Δεν έχει την κάτι πάρει μαζί. Την κάρτα, ναι, τη δική τη, εγώ τα άφησα να τα έχω τραβήξει και πληρώνω λογαριασμού. Α, τα έχει πάρει όλα τα χρήματά τη από τον ατομικό? Δεν μου είχε πει και να τα πάρω κάποια στιγμή που του φύγει. Λέει, γιατί να τα πάρουμε? Ναι. Α, λέω εκεί πέρα. Πόσα ήταν, 7, 10, πόσα ήταν? Ναι, κάπου εκεί ήταν. Κάπου εκεί ήταν. 10.000 νομίζω. Ναι, ακούω και έπαιζα από εκεί για να πληρώνω. Ξέρει, εδώ είναι και το από εδώ και από εκεί, είχε δύο πράγματα. Τα πληρώνω ΔΕΗ, τα πάντα. Ο δικός μου είναι εκεί, είναι άφικτος, δεν έχει πειραχτεί τίποτα. Ο δικός σου, ο δικός ή ο κοινός? Ο κοινός, ναι. Μην τυχόν έγινε καμιά παρεξήγηση και απογοητεύτηκε και τα μάζεψε και έφυγε την άλλη μέρα? Όχι, καμία σχέση, όχι. Τα πηγαίνατε καλά με τη σταυρούλα, έτσι. Είχατε ένα ωραίο δέσιμο για να είστε τόσα χρόνια μαζί, αλλιώς δεν θα ήσασταν. Λοιπόν, είμαστε πολύ μεγάλοι, είμαστε οικογένεια. Ακριβώς. Αγγελική. Λοιπόν, δεν είχα και εγώ, δεν είχε πιαστεί κανένα. Τι είχε πει η σταυρούλα? Ότι ήθελε να φύγει και να πάρει την. Και να πάνε να μείνουν στη Νέα Μάκρη. Αυτό ισχύει? Δεν ισχύει. Αγγελική, σε παρακαλώ, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Ψέματα λένε. Γιατί λένε ότι κάθε φορά που δημιουργούσε μία σχέση η σταυρούλα, κάτι θα πάθανε αυτή η σχέση, ή θα πέθανε σε τροχαίο, ή θα γινόταν κάτι άλλο? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Την είχαν κολλήσει πιο πολύ η σταυρούλα, δεν σε πείραξε αυτό? Κοίτα, τώρα ειλικρινά τώρα, εντάξει. Και συμπαθούσα πολύ. Αν ήθελε να κάνει κάτι για σκοτεινή να φύγει, έφευγε. Δεν είχα πρόβλημα. Κοθάσε ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Και εγώ σου λέω από την άλλη, αυτά τα χρήματα θα ανοίξω μια δουλειά. Ενώ πολύ λέω θα έχω μια δουλειά και θα δω τι θα κάνω κι εγώ. Είχατε και μαζί, λέει, εμφανιστεί για να νοικιάσετε το σπίτι αυτό και οι τρεις? Ναι, γιατί έμενε κοντά, με ήξερε να το δει και όλα. Έψανε εκείνη και το διάστημα και κοιτούσε. Γιατί είμαι στην πολιτική, ήθελα να αλλάξει σπίτι. Γιατί...
Ναι. Αυτό το διαμερισματάκι εκεί στο Βύρονα το ήξερες ότι το έχεις, Σταυρούλα? Ναι, το ήξερα. Το ήξερα. Ήταν νοικιασμένο κάποτε. Ναι. Και γιατί το αφήσατε, ρε παιδί μου, και δεν το νοικιάζατε, αφού είχε και άλλο σπίτι στη Λάρισα, να το νοικιάσετε, να έχετε κάποιο σπίτι. Το άφησε η Σταυρούλα, το ξέρω, αλλά ήταν νοικιασμένο και γίνει. Είχε γίνει ψηλογιαπή εκεί πέρα, ήθελε δουλειά, δεν πήγαινε η Σταυρούλα.